Τώρα, μια και μιλάμε για δυνατά προγράμματα του σταθμού, έλα η καναλάρα! Πάμε σε Survivor ξανά. Τι έχουμε? Γιατί σα το έταξα εγώ, σα το έταξα αυτό το αποκλειστικό. Τι περιμένουν πάντα από εμά οι φίλοι τηλεθεατέ, αυτά που δεν είδαν την ώρα τη ψηφοφορία στο χθεσινό επεισόδιο. Πάμε να δούμε λοιπόν έτσι τα χαρτάκια που δεν άνοιξαν και που κρατήθηκαν για να ανοίξουν εδώ στο λάδι τα αποκλειστικά. Πάμε! Σε ψηφίζω. Δεν μπορώ να πω ότι σε ψηφίζω αγωνιστικά. Αν και τις δύο τελευταίες ημέρες δεν έχεις φέρει πόντο στην ομάδα. Σε ψηφίζω γιατί δημιουργείς θέματα στην ομάδα, στη συμβίωση. Και για μένα η συμβίωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν μπορώ να ψηφίσω αγωνιστικά με ξεκάθαρο μυαλό, γιατί είμαστε μόλις δύο μέρες με τη νέα σύνθεση. Σε ψηφίζω όμως γιατί στη συμβίωση έχεις πρόβλημα στην επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, το παρεξηγείς μόνιμα. Νευριάζεις, φωνάζεις, οπότε γι' αυτό σε ψηφίζω. Συγγνώμη, Γιάκη, πρέπει να ψηφίσω εσένα. Δεν μπορώ πραγματικά να ψηφίσω κάποιο άλλο μέλος από την ομάδα μου. Επίσης, ξέρω ότι έχεις αρκετά προβλήματα επικοινωνίας, άρα η ψήφος μου πάει σε εσένα. Συγγνώμη. Αν και αγωνιστικά δεν έχεις φέρει νίκες στη νέα μπλε ομάδα, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνω κάποιον αγωνιστικά. Οπότε αποφάσισα να ψηφίσω εσένα, γιατί είσαι το άτομο που φοβάμαι λίγο περισσότερο στο κομμάτι της επικοινωνίας και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι το θυμό σου και τα νεύρα σου. Τάκης. Είδες όμως τα νεύρα, ποτέ δεν βοήθησαν κανέναν. Να σου πω όμως κάτι. Αναμενόμενο ο Άρης να ψηφίσει τον Τάκη. Νομίζω από την κόκκινη ομάδα σέρνουνε. Δεν εξεπλάγεις. Όχι, είδα πολύ κουλ βλέποντας το βίντεο. Ή αλλού ταξιδεύει το μυαλό σου. Όχι, καθόλου. Και για τον Τάλα και ακούω πολύ προσεκτικά το τι θα πει ο καθένας τους. Και δεν ξαφνιάστηκα, είναι αυτό που σας είπα. Και με επιβεβαίωσε ο Άρης, έλεγε τη βαβούρα. Δημιουργεί πολλές εντάσεις. Σοβάρεψε, μιλάμε για τον Τάκη τώρα. Βρε χαμογέλα. Όχι, σοβάρεψε γιατί μου είπε ότι δεν πρόσεχα. Όχι, γι' αυτό τίποτα άλλο. Ήταν τάλεκουάλε. Τώρα, λίγο για τη Σοφιά να επανέρχομαι. Δεν ήξερα ακριβώς τι ακριβώς θα έλεγε στους λόγους που ψήφισε τον Τάκη, αλλά σας έχω πει, ο Τάκης χάνει το δίκιο του, ο Τάκης κάνει φασαρία και χάνει πάρα πολύ. Και αυτό είναι που του στήχησε και βγήκε στον Τάκη. Και παρότι είναι καλός αγωνιστικά, έτσι, φέρνει βαθμούς. Τι μας είπε η Μάρτζη, υπάρχει ειδικό δίδαγμα κάθε φορά, ότι όποιος φωνάζει και έχει τα νεύρα του, αυτός είναι που χάνει το δίκιο του, ακόμα κι αν λέω, δεν φταίει κιόλας. Δεν πειράζει, είναι και εμάς. Φταίμε κι οι δυο. Θα μάθετε, παιδιά μου. Πολλές φορές όταν δεν έχεις δίκιο. Μπορώ να τις πατήσω και να την πατήσω και άσχημα. Πολλές φορές με τις φωνές, όταν δεν έχεις δίκιο, καλύπτεις το λάθος σου με φωνές και ουσιαστικά λένε εντάξει, τα καλύτερη άμυνα λένε. Αφού μου φωνάζει, πείτε ναι. Ο Άρης τελικές κάνει θόρυβο. Είναι η επίθεση. Πεθαίνω που πετάμε σήμερα στο τραπέζι από φταίγματα. Από φταίγματα και οικονομικά. Καλλιτική κοινωνικού περιεχομένου εκπομπή είμαστε. Upgraded. Μπορώ να απαντήσω κάτι γρήγορα. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, αλλά είναι στιγμιαίο. Γιατί μετά αποκαλύπτεται αν όντως έχεις κάνει φάουλ. Σίγουρα ναι, αλλά ο Τάκης χρησιμοποιεί συνέχεια αυτό το πράγμα. Και σήκωσα το σακάκι. Break μου λένε και σήκωσα το γιακά και σηκώνω τον τόνο της φωνής μου. Σας παρακαλώ, πώς λένε ησυχία. Δεν θα ήθελα. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.